Ιδιαίτερη η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην είσοδο του νοσοκομείου του Βόλου. Πιο ειδικά τιμήθηκε η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στην είσοδο του νοσοκομείου έγινε αρτοκλασία και επιμνημόσυνη δέηση. Η νοσηλευτική υπηρεσία είναι ο κεντρικός μοχλός και η κινητήριος δύναμης που απαιτείται για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Κάποτε λέγαμε να σταματήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι ιατροκεντρικό και αν δεν μπορεί να είναι ασθενοκεντρικό ή ανθρωποκεντρικό που αυτό θέλουμε, τουλάχιστον να έχει και μία δόση νοσηλευτικοκεντρισμού. Διότι χωρίς το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Θεωρώ ότι η νοσηλευτική υπηρεσία και η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι ευλογημένη, έχει ευνοηθεί. Ό,τι αιτήματα και να έχουν γίνει, έχουν ικανοποιηθεί όλα. Υπάρχει μερικές φορές αντιστοιχία νοσηλευτών προς κλίνη, 3 νοσηλευτές ανά ένα ασθενή. Βεβαίως το ζητούμενο είναι, δεν είναι να είναι η μεγάλη πληρότητα των κλινών, αλλά αμέσως και με την πρώτη μέρα και τη δεύτερη να φεύγουν οι ασθενείς για να αποφύγουμε και άλλα δυσάρεστα όπως είναι εντονοσοκομειακές λοιμώξεις και τα συναφή. Είναι η καρδιά του νοσηλευτικού ιδρύματος, όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα οι νοσηλευτές, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αυτά τα νούμερα, επιτρέψτε μου, να είναι συγκεντρωτικά. Παρεμπλαμβάνουν πάρα πολλούς επικουρικούς που είναι στον αέρα και θα πρέπει και αυτό να σκύψει η πολιτεία να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε τις ηλικίες μας να μεγαλώνουμε, βλέπουμε να μην ενισχύεται όσο έπρεπε το νοσοκομείο, δηλαδή σε νοσηλευτικό και σε άλλο προσωπικό. Ζητήσαμε από τη διοίκηση, ζήτησε 106 θέσεις. Αυτή τη στιγμή οι προκηρύξεις που βγαίνουν με 2 και 3 άτομα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείτε να τα βρείτε και εσείς στις προκηρύξεις. Είναι η 5K του 23 και η 2K του 24 συγκεκριμένα. Είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να φανταστείτε, δούλευαν χωρίς ρεπό, χωρίς καμία ξεκούραση. Έχω επικεντρωθεί στο φετινό μήνυμα, το οποίο λέει οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα μέλλον για την νοσηλευτική δεν υπάρχει. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλη η νέα γενιά έχει στρέψει την πλάτη της στο συγκεκριμένο επάγγελμα για ευνόητους λόγους, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε οι κατάλληλες συνθήκες ούτε οι κατάλληλες οικονομικές αποδοχές. Για ένα επάγγελμα που είναι ψυχοφθόρο, απίστευτα, που προκαλεί απίστευτες σωματικές βλάβες με την πάροδο των χρόνων. Η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή τιμάται στις 12 Μαΐου.